Γεια σας παιδιά, ζωτάξα εδώ να βίντεο σήμερα και όπως βλέπετε ξεκινάμε με τη μία. Οριακά προλάβαμε το Food Birthday Party Bank, τελείωνε σε κάτι λεπτά. Λογικά θα μπει και δεύτερο σε λιγάκι, οπότε θα ανοίξουμε και αυτό. Κάντε ένα like, μια εγγραφή για να είστε καινούργιοι στο κανάλι και ενεργοποιήστε το πίσω να με κάνετε κάθε νέο βιντεάκι. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το Party Bank μας. Το τελευταίο καιρό όπως έχετε δει, μην το ξαναλέω, δεν έχουν πάει τόσο καλά. Ελπίζω σήμερα να είναι η μέρα που θα αλλάξει λίγο το γούρι μας στα συγκεκριμένα packs. Για να δούμε. Λοιπόν, όχι κάνει ένα walkout θέλουμε και μετά βλέπουμε. Είναι walkout, ok, είναι walkout. Τι είναι αυτό, νομίζω είναι Jumbo's Link. Αυτό δεν είναι καλό. Και όχι, είναι Road to the Final. Όχι, είναι Team of the Group Stage και είναι ο Gomez. Είναι κακό, είναι πάρα πολύ κακό. Δεν είναι κακή κάρτα και το overall παλεύεται, αλλά δυστυχώς δεν χωράει στην ομάδα μου. Οπότε δεν το θεωρώ με τίποτα win. Τώρα αυτό θα φύγει, θα είναι η Super Sub, που ήδη έχουμε αρκετά Super Subs, οπότε δεν νομίζω ότι πολύ βοηθάει. Ή Fodder. Μάος θα είναι ως Fodder. Κάνει πηγαίνει 100.000, ok. Αυτά, πάμε στο επόμενο που λογικά θα βγει τώρα. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Κάναμε, εδώ πέρα αυτό μας τύχησε μερικά coins γιατί αγοράσαμε 2-3 παίχτες, τα Αγγλιαφίκο και άλλους 2-83 overall, οπότε κάτι μας τύχησε. Είναι εγώ κάτω, okay, είναι εγώ κάτω. Το κρατάμε αυτό, να είναι κάτι καλό please. Είναι what if. Βραζιλία, ok. CDM. Ο Λούκας Λέιβα δεν είναι, είναι ο Λούκας Λέιβα. Δεν είναι κακή κάρτα, είναι 90 over, αλλά αυτό είναι το πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ υψηλό over ακόμη και για Fodder, αλλά. Όχι, δεν είναι κακή κάρτα, αλλά δεν χωράει στην ομάδα μου. Έχουμε Καντέ, έχουμε και Ρενάτο Σάντζες. Πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορώ να βγάλω Καντέ για να βάλω Λούκας Λέιβα. Έτσι νομίζω. Βασικά μπορώ να το δοκιμάσω. Δεν χάνω κάτι. Οπότε, εντάξει, πηγαίνει 100.000, ok. Θα δούμε, ίσως το δοκιμάσουμε αντί για το Καντέ. Μόνο αυτό σκέφτομαι. Όσον αφορά τώρα και κάτω το Wicked League και αυτά, θα μπούμε Wicked League όχι αυτή τη βδομάδα, αυτό το σκουπ που έρχεται. Θα μπούμε το επόμενο σίγουρα. Οπότε να ξέρετε, θα έχουμε comeback σε γουλού. Να δούμε πώς θα πάει. Και δεν είναι κακή κάρτα. Agility έχει καθόλου, έχει 85. Εντάξει, δεν είναι κακή κάρτα, παλεύεται. 88 balance. Θα το δοκιμάσουμε, έχει και καλό overall και βλέπουμε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τώρα Marky Matchups και UEFA Marky, να δούμε αν θα βγάλουμε κάτι καλό από εκεί. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχω μείνει με 12.000. Γιατί δεν είχα καθόλου παίχτες και έκανα όλα τα Marky Matchups και τα UEFA Marky και ουσιαστικά αγόρασα σχεδόν τα πάντα από αυτά που, πώς το λένε, από αυτά που χρειαζόμουν, οπότε χάσαμε γύρω στα 30 με 40 χιλιάρικα. Για να τα βγάλω πίσω δεν θέλουμε πολλά, θέλουμε απλά ένα καλό walkout, 87-88 συν και θα τα βγάλουμε πίσω τα coins. Έτσι και αλλιώς αυτή την περίοδο δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο λόγο να μαζεύω coins γιατί η ομάδα μου είναι αρκετά stack, δηλαδή έχω πολλούς untradable παίχτες, οπότε δεν νομίζω να κάνω κάποιες μεγάλες αλλαγές. Τώρα όπως είπα, μόνο το Lucas Leva μπορούμε να δοκιμάσουμε αντί για το Καντέ. Και σκεφτόμουν βασικά να κάνω τον Ρενάτο Σάντσες στον Food Birthday που έχει καλή καρτούλα. Ζητάει λίγο υπερβολικά πράγματα, ίσως, αλλά είναι πολύ θανολογικά πάρα πολύ OP. Τέλος πάντων, έλεγα να το κάνω, αλλά αν βάζει κάθε μέρα Food Birthday και δίνουμε τόσο φόντερ εκεί πέρα, έχουμε δώσει δηλαδή ήδη 2-84 squad με έναν inform για τα 2 Food Birthday και βγάλαμε Lucas Leva και τον Gomez. Δεν πολύ άξιζε καθόλου, βασικά δεν άξιζε. Οπότε τώρα ίσως αν δίνουμε κάθε μέρα τόσο Fodder δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε το Sanchez. Τώρα αν βγάλαμε κάτι καλό από αυτά ή αύριο μεθαύριο, βασικά έχει και πολλές μέρες ακόμη Ρενάτο Sanchez, ίσως τον κάνουμε για να γίνει upgrade. Έχουμε ήδη untradable τον inform του, την 82R. Τώρα με τον Food Birthday θα είναι καλό upgrade για την ομάδα μας. Λοιπόν, έχουμε μείνει τώρα τα καλά packs, βασικά μετά από αυτό έχουμε 4 καλά packs, πολύ τίμια για μένα packs θεωρώ. Μπορεί να πετάξει ένα walkout. Έστω ένα καλό board να δω πέρα να δούμε. Νομίζω είναι board σίγουρα, ok. Ιταλία, goalkeeper. Είναι ο Σιντίγκου, 84 overall, μια χαρά. Ok, πρώτο καλό, είναι και tradable, οπότε βγάλαμε ήδη 9.000 εδώ πέρα. Ok, να δούμε αν κρύβει και κάτι άλλο. Κάνω 83, όχι δεν κρύβει κάτι άλλο. Τώρα όσον αφορά το Wicked League που δεν παίζω καθόλου αυτήν την περίοδο, παιδιά, δυστυχώς δεν έχω καθόλου όρεξη να τρεχαρντάρω όπως έχω ξαναπεί. Γενικότερα το παιχνίδι είναι ένα auto block simulation, πραγματικά δεν παλεύεται. Αύριο όμως, τώρα που το θυμήθηκα, θα έχουμε σίγουρα, γιατί έχω αργήσει ήδη πάρα πολύ, θα έχουμε το πρώτο βιντεάκι όπου παίζω εναντίον σας, εδώ είναι ο Tadic. Έχω αργήσει πάρα πολύ να το κάνω, αλλά αύριο θα σκάσει, θα παίξουμε με 3 αντιπάλους, να δείτε τι έγινε στα παιχνίδια. Ήταν ωραία match, πολύ τηλεοπτικά παιχνίδια και θα δείτε εδώ τι έγινε. Και θα έχουμε και πιο σύντομα και το δεύτερο επεισόδιο. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε, πάμε να ανοίξουμε το Rare Mix Players Pack, ok. Ένα walkout να δούμε. Δεν είναι walkout. Νομίζω είναι boards, ή δεν είναι.
Μέχρι στιγμής έχουν κάνει ένα Τάντιτς, ένα Συρίγκου, τίποτα ιδιαίτερο. Από τα Footbirdy, έστω το μόνο καλό σημερινό βιντάκι είναι ότι από τα Footbirdy βγάλαμε καλό overall. Και γιατί όχι, δεν θα πω, είναι usable cartes, δεν είναι τόσο unusable. Παλεύονται. Δηλαδή, αν θες να κάνεις μια πιο διαφορετική από τις συνηθισμένες squad, παλεύονται. Εδώ τι έχουμε, για να δούμε. Λοιπόν, Αυστρία, okay, δεν είναι τόσο καλό λογικά. Είναι ο Σάμπιτς από ληψία. 83 overall, ναι, δεν πάει τόσο καλά. Δυστυχώς τα marquee matchups τις προηγούμενες φορές είχαν πληρώσει πολύ. Είχαμε βγάλει, αν θυμάστε, Σαλάχ, μια χαρά. Είχαμε βγάλει 85 overall in form. Είχαμε βγάλει καλό φόντερ. Σήμερα δεν πάει τόσο καλά. Και τελευταίο pack, φαινομενικά το καλύτερο από τα UEFA marquee είναι αυτό. Για να δούμε αν θα βγάλουμε κάτι. Δεν είναι wow, δυστυχώς. Ούτε words. Okay. Αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε την ομάδα μας. Να σας δείξω λίγο πώς σκέφτομαι να τα κάνω, τι αλλαγές θα κάνουμε και να κλείσουμε κάπως έτσι το σημερινό βιντεάκι. Λοιπόν, παιδιά, η ομάδα είναι έτσι. Αυτό που σκέφτομαι τώρα είναι να αλλάξουμε τον Χάτζη να μπει εκεί πέρα στην DM και αντί για τον Καντέ να βάλουμε από την αριστερή πλευρά τον Λούκας Λέιβα. Αυτή είναι η μόνη επιλογή που έχουμε. Θεωρώ, και όχι θεωρώ βασικά, αυτή είναι η μόνη επιλογή που έχουμε. Τώρα ο Γκόμες δεν θα δοκιμαστεί γιατί έχουμε ήδη την μπαλά, οπότε δεν υπάρχει λόγος να τον αλλάξουμε. Έτσι και δεν θα τον αλλάξουμε 10, οπότε μάλλον στο επόμενο Wicked League, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, μου λογικά θα αλλάξει κάτι με τόσα packs που βάζει η τελευταία και τα Footbird και τα σχετικά, θα παίξουμε έτσι με τον Lucas Leiva, σκέφτομαι. Από Super Subs εννοείται περνάει με τη μία στο παιχνίδι ο Ρενάτο Σάντσο όπως χαίρετε, και από τα άλλα έχουμε το Son, τον Striker της Ληψίας και τον Gomez πλέον. Αυτά λοιπόν πάνω κάτω. Δεν είναι κακή ομάδα, για το σημείο του παιχνιδιού έχουμε μείνει αρκετά πίσω, το μπορώ να πω όσον αφορά τους icons, αλλά όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα κάνω και τα icon swaps, οπότε θα έχουμε σίγουρα ένα καλό icon πακέτο σύντομα. Αυτά λοιπόν, κάντε ένα like, μια εγγραφή σας άρεσε το βίντεο και τα λέμε αύριο. Γεια σας.